Με καχυποψία αντιμετωπίζει εκπροσωπώντας τον Πολιτιστικό και Εξοραστικό Σύλλογο Τεμπλονιού η Μάγδα Παπα-Νικολοπούλου τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έκθεση του Δημόκριτου, αμφισβητώντας ευθέως την εγκυρότητά της. Θυμίζουμε ότι σε αυτή τη φάση εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των δειγματοληψιών που αφορούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή του Χιτά Τεμπλονιού. Το Τεμπλόνι δεν θα έπρεπε να έχει καθόλου ρήπους. Δεν είναι καν ούτε αστική περιοχή. Και δεν είναι επίσης και περιοχή στην οποία γίνονται καλλιέργειες. Είναι δυνατόν σε μια περιοχή που δραστηριοποιούνται ανεξέλεγκτες χωματερές από το 1986, έχουμε έως 2022, έτσι, με τόσες φωτιές καταρχάς που έχουν αρπάξει στο χώρο το συγκεκριμένο, και στις παλιές χωματερές και στον εντός εισαγωγικών Χιτά. Αλλά και από την ίδια την καύση των απορριμμάτων, τη ζύμωση δηλαδή θέλω να πω, το βιοαέριο που εκλείεται στην ατμόσφαιρα, να έχουμε σχεδόν καθόλου ρήπους που να επηρεάζουν την ατμόσφαιρα. Εδώ μπαίνει στη μέση το οικονομικό. Γιατί εάν υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν μετρήσεις στην ατμόσφαιρα, θα είχαμε και την άλλη πλευρά και θα είχαμε συγκριτικά αποτελέσματα. Γιατί ας πούμε στο λιβάδι του Ρόπα η καύση επηρεάζει ενώ εδώ δεν επηρεάζει. Όσον αφορά στην καύση απορριμμάτων στον καταβλισμό των τσιγκάνων, η κυρία Παπα-Νικολοπούλου τόνισε πως οι τοπικοί παράγοντες γνωρίζουν από χρόνια το θέμα και οφείλουν να ενεργήσουν αποτελεσματικά. Όταν καλούσαμε την πυροσβεστική, καλοκαίρι μάλιστα, η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούσαν να επέμβουν ή μάλλον ότι ήταν ελεγχόμενη φωτιά. Και σε ερώτησή μου αν εγώ ανάψω φωτιά αυτή την ώρα στην αυλή του σπιτιού μου, που είναι ελεγχόμενη, έτσι, που έχω και τη γεώτρησή μου, τη βρύση μου. Όχι, εγώ θα πήγαινα κατηγορούμενη στην εισαγγελέα. Από την πλευρά του και ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγίας Παρμιώτης, Αλέκος Αλαμάνος, αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόβλημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στον καταβλισμό των τσιγκάνων με την καύση ελαστικών και καλωδίων. Οι Ρωμά καίνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανεξέλεγκτα και δεν τους ενοχλεί κανένας. Ας φτιάξουμε τουλάχιστον τα σκουπίδια και να έχουμε ένα μέτωπο. Εδώ δεν μπορούμε, γιατί άμα πούμε, λέμε κάτι, ο άλλος, άμα μας πούνε κάτι και πούμε για τους Ρωμά, οι Ρωμά θα μας πούνε για τα σκουπίδια που καίμε. Ο Δήμος θα μας πει για τους Ρωμά που καίμε και εμείς είμαστε μέσα στη μέση και υποφέρουμε από το 1987 που έχει έρθει η χωματερή εκεί, υποφέρουμε γιατί αυτά γίνανε επειδή είναι η χωματερή και δεν μεριμνήσαμε να φτιάξουμε και να κάνουμε να λειτουργεί καλά ο Χιτά, για να το πούμε Χιτά, γιατί τώρα είναι Χαβούζα, δεν είναι Χιτά. Εάν λειτουργούσε σωστά, θα μαζευόνταν όλοι γύρω-γύρω. Τώρα έρχονται και τα σκουπίδια από τη Λευκύμη και αν πάτε από το Κοντόκαλι έως τη μέση του χωριού πριν φτάσουμε στο χωριό, είναι γεμάτο ζουμιά, επειδή σφεύγουν τα σκουπίδια τώρα και δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα εργοστάσιο που έπρεπε να γίνει από το 2014, πότε έτρεπε να γίνει, και δεν είμαστε ικανοί. Τα ρίχνουμε όλα τώρα επειδή σφεύγουν τα σκουπίδια και φεύγουν τα σκουπίδια. Τα άλλα, τα 40.000, 50.000 δέματα, τα σκουπίδια που είναι χίδιν 80.000 δέματα, οι Ρωμά από κάτω που καίνε και μας μολύνουν και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τα ζώα μας πού θα τα πάμε εμείς τώρα? Ποιος θα μας αποζημιώσει εμάς?